ουσιαστικά το επιστημονικό μας αντικείμενο είναι η ανάπτυξη νέων καινοτόμων υλικών για συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε βασική έρευνα σε πρώτο επίπεδο, που θα μας οδηγήσει να καταλάβουμε τη σχέση ανάμεσα στη χημική σύσταση, στη δομή, κάθετος μορφολογία των υλικών μας και των τελικών τους ιδιότητων. Η επιφανειακή συμπεριφορά των υλικών είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων που καθορίζει μέχρι και την πραγματική τους εφαρμογή. Σκεφτείτε για παράδειγμα, σε κάποιες επιφάνειες θέλουμε να είναι γυαλιστερές, ενώ άλλες επιφάνειες θέλουμε να έχουν αντιανακλαστική συμπεριφορά, να μην ανακλούν το φως. Την ίδια στιγμή θέλουμε επιφάνειες να είναι υδρόφιλες, θέλουμε επιφάνειες να είναι υδρόφοβες. Αυτό μπορεί να καθορίσει ακριβώς τη συμπεριφορά και την αξία όλου του υλικού. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να συνδυάσουμε την κατάλληλη χημεία πάνω στην επιφάνεια με την κατάλληλη μορφολογία της επιφάνειας για να δημιουργήσουμε επιφάνειες που να έχουν την επιθυμητή συμπεριφορά. Εστιάζουμε σε αυτή την περιοχή σε επιφάνειες οι οποίες θα μπορούν αντιστρεπτά, ελεγχόμενα και για πολλούς επαναλαμβανόμενους κύκλους να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους από υπερυδρόφιλες σε υπερυδρόφοβες, αποκρινόμενα σε εξωτερικά ερεθίσματα. Οι περιδρόφοβες επιφάνειες είναι επιφάνειες στις οποίες σαν μια σταγόνα νερού μπορεί να αναπηδά πάνω στην επιφάνεια σαν να ήταν μια ελαστική σφαίρα. Την ίδια στιγμή οι υπερυδρόφιλες επιφάνειες είναι επιφάνειες που δεν μπορείς καν να σχηματίσεις σταγόνα. Αν πέσει μια σταγόνα νερού, απλώνει πλήρως πάνω στην επιφάνεια. Γενικά ασχολούμαστε με τρεις διαφορετικές περιοχές. Η μία είναι αυτές οι έξυπνες επιφάνειες, η δεύτερη είναι τα νανοσύνθετα υλικά. Και τρίτη είναι η ανάπτυξη νανοκαταλυτών για πραγματικές εφαρμογές της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο μικρο- και νανοδόμησης του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το Ινστιτούτο μας αποτελεί ευρωπαϊκή εγκατάσταση, πρωτοπόρο σε υπερβραχείς παλμούς, σε υπερβαρχείς πηγές λέιζερ. Επίσης, αποτελεί με βάση μια πρόσφατη αξιολόγηση από τον EcoRand, αποτελεί μια πρωτοπόρο εγκατάσταση σε εφαρμογές οπτικής και σε διεπιστημονικές εφαρμογές. Αυτό είναι ακριβώς και το αντικείμενο, ένα από τα αντικείμενα που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στο εργαστήριό μας. Η άλλη δραστηριότητα της ομάδας μας είναι στην περιοχή των πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών. Τα πολυμερικά νανοσύνθετα αυτά υλικά εμφανίζουν βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση είτε με τα αρχικά πολυμερή είτε με τα μακροσκοπικά αντίστοιχά τους, αφενός γιατί οδηγούν σε υλικά με σημαντικά μειωμένο βάρος, το οποίο έχει βελτίωση στην κατανάλωση, ωφέλη στην κατανάλωση αργότερα, και βρίσκουν εφαρμογές από την αεροναυπηγική μέχρι καθημερινές εφαρμογές όπως τα αυτοκίνητα ή οι μεμβράνες που χρησιμοποιούμε καθημερινά σε τρόφιμα. Η ενασχόληση της ομάδας μας έγκυται στη σύνθεση πολυμερικών υλικών τα οποία διαμορφώνονται είτε στο σχηματισμό μυκηλίων είτε μικρογελών εντός των οποίων αναπτύσσονται νανοσωματίδια καταλυτικών υλικών όπως είναι τα ευγενή μέταλλα, χρυσός, παλάδιο, πλατίνα και άλλα με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στα διάφορα στάδια της παραγωγής φαρμακευτικών υλικών και συγκεκριμένα βιταμινών. Ο σκοπός της χρήσης νανοκαταλυτικών σωματιδίων είναι να αυξήσει την εκλεκτικότητα και την ενεργότητα των χημικών αντιδράσεων διευκολύνοντας έτσι την παραγωγή των προϊόντων. Βασικός άξονας όλων αυτών είναι ότι θέλουμε να βρούμε πρώτα τη δομή, τη σχέση ανάμεσα στην σύσταση του υλικού, στη μορφολογία του υλικού και στις επιθυμητές ιδιότητες. Thank you.
Έτσι στην περιοχή των έξυπνων επιφανειών, λοιπόν, αυτό που κάναμε είναι προσπαθήσαμε να συνθέσουμε τα κατάλληλα πολυμερή, που είναι μεγάλες αλυσίδες, είναι μακρομόρια, τα οποία μπορούν, όταν για παράδειγμα εμβαπτιστούν σε ένα όξινο περιβάλλον, να αλλάζουν και να γίνονται υδρόφυλλα. Ενώ όταν είναι σε ένα λιγότερο όξινο περιβάλλον, να είναι υδρόφοβα. Αυτή είναι μια συμπεριφορά που μπορεί να επαναληφθεί συνεχώς με εμβάπτιση ενός τέτοιου ημενίου, ενός τέτοιου φιλμ, σε αντίστοιχα διαλύματα. Η συμπεριφορά αυτή, όμως, ενισχύεται πάρα πολύ σημαντικά όταν η επιφάνεια έχει συγκεκριμένη δομή. Έχει μια, αυτό που λέμε, ιεραρχική δομή. Είναι δομή η οποία μιμείται ουσιαστικά τη δομή που έχουν βιολογικά συστήματα, τα φύλλα. Το φύλλο του λωτού, για παράδειγμα, αυτό που λέμε lotus leaf, που είναι το φύλλο του νούφαρου, είναι ένα φύλλο που έχει δομή, έχει ράφνες, έχει τραχύτητα σε δύο διαφορετικές κλίμακες μεγέθους. Υπάρχουν κύτταρα επιδερμικά του φύλλου που έχουν μια χαρακτηριστική διάσταση γύρω στα 10 μικρά και πάνω σε αυτά υπάρχει επιπλέον δομή στην τάξη των 100 νανομέτρων. Ο συνδυασμός αυτών των δύο διαφορετικών κλιμάκων, αυτό που λέμε ιεραρχική δομή, είναι αυτό που ενισχύει την αλλαγή της υδροφιλικότητας που περιέγραψα προηγουμένως, ούτως ώστε να πάμε σε επιφάνειες που γίνονται από τελείως υδρόφοβες, υπερυδρόφοβες που τις λέμε, σε τελείως υδρόφιλες. Συγκεκριμένα, αν εστιάσουμε μία δέσμη λέιζερ πάνω σε μία λεία επιφάνεια, τότε αυτό που κάνουμε είναι ζημιλεύουμε την επιφάνεια στη μικρο και νάνο κλίμακα. Δηλαδή, αν εστιάσουμε πάνω στις δομές τις οποίες δημιουργούμε στην επιφάνεια, αυτές οι δομές εμφανίζουν μια μικρο ταχύτητα και αν αναλύσουμε περισσότερο αυτή τη μικρο ταχύτητα, θα δούμε ότι πάνω σε αυτήν υπερτίθεται μια νάνο ταχύτητα. Αυτός ο συνδυασμός, ιεραρχικός συνδυασμός μικρο και νάνο κλίμακας, προσδίδει στην επιφάνεια εξωτικές ιδιότητες, τις οποίες εμείς προσπαθούμε να αποδώσουμε στην επιφάνεια με τις πηγές λέιζερ. Παίρνουμε μια επιφάνεια, για παράδειγμα, πυρητίου. Είναι κλασικές επιφάνειες που χρησιμοποιούν στη μικροηλεκτρονική. Μπορούμε, χτυπώντας την με κατάλληλη δέσμη ακτίνων λέιζερ, να δημιουργήσουμε αυτή την ιεραρχική δομή και στη συνέχεια, βάζοντας επάνω σε μια τέτοια επιφάνεια τα κατάλληλα μόρια, τα οποία τα έχουμε συνθέσει σε συνεργασία με χημικούς συνθετικούς, όπως η κυρία Βαμβακάκη στην Κρήτη, να μπορέσουν να δημιουργήσουμε την κατάλληλη χημεία που θα μας δώσει την απόκριση σε εξωτερικό ερέθισμα. Στην πραγματικότητα εστιάζεται εντοπισμένα ένας υπερβραχής παλμός πάνω στην επιφάνεια, σαρώνεται πάνω στην επιφάνεια, σε μια λεία επιφάνεια, ο παλμός αυτός, με αποτέλεσμα να έχουμε τη δημιουργία αυτών των μικρο και νάνο δομών ταυτόχρονα. Οι υπερβραχείς παλμοί λέιζερ έχουν ακριβώς αυτή την ιδιότητα της εντοπισμένης δόμησης του υλικού. Είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε γενικώς με κάποιες εταιρείες οι οποίες είχαν ενδιαφέρον να εφαρμόσουν κάποια αποτελέσματά μας σε παραγωγή. Αλλά την ίδια στιγμή, κάτι που θεωρώ που είναι πολύ σημαντικό, είναι μια μεγάλη εταιρεία συμβούλων, η Frost & Sullivan, διεθνής εταιρεία, επέλεξε τη δική μας εργασία πριν από λίγο καιρό για να την προωθήσει στο πελατολόγιο της, που είναι μεγάλες εταιρείες που θα ενδιαφέρονται για βιομηχανική παραγωγή. Δεν έχουμε ακόμα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Μας ενδιαφέρει, διότι πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε αυτό το τομέα μπορεί να φέρει επιπλέον χρηματοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, για την υποστήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών, γενικά για την υποστήριξη του Πανεπιστημίου και των ερευνητικών κέντρων. Όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα γενικά είναι λίγο δύσκολη η σχέση μεταξύ ερευνητικών αποτελεσμάτων και βιομηχανικής παραγωγής. Σε αυτό ευθύνονται και οι δύο. Ευθύνονται από τη μια οι ερευνητές που ίσως δεν ξέρουν να προωθούν τα προϊόντα τους προς μια συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά και πολλές ελληνικές βιομηχανίες που δεν ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους αποτελέσματα. Η
την αρχή που ήρθα στην Κρήτη, με ενδιέφερε να παίζω στο διεθνή ανταγωνισμό στην περιοχή των Πολυμερών. Έτσι ευτύχησα το 1998 να μου απονεμηθεί το John Dillon Medal της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής, που ήταν μόλις η δεύτερη φορά που δόθηκε σε κάποιον επιστήμονα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια το 2000 να με εκλέξουν διακεκριμένο μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής και στη συνέχεια από το 2005 μέχρι το 2010 να είμαι editor, σύμβουλος έκδοσης ουσιαστικά, ενός σημαντικού περιοδικού του Journal of Polymer Science, Polymer Physics, που ξεκίνησε το 1946. Επίσης, πολύ πρόσφατα μου ζητήσανε να γίνω αυτό που λέγεται consulting editor στο περιοδικό του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής, που θεωρώ ότι είναι και αυτό μια σημαντική τιμή για όλη τη δραστηριότητα που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Μπορεί να σκεφτεί κανείς μια ποικιλία εφαρμογών για τέτοιες επιφάνειες. Από υλικά καθημερινής χρήσης, όπως για παράδειγμα φύλλα θερμοκηπίου που δεν θα δημιουργούνται σταγόνες επάνω τους, μέχρι επιφάνειες που δεν θα λεκιάζουν, μέχρι επιφάνειες που θα έχουν το χαρακτήρα του αυτοκαθαρισμού. Σε βιολογικές εφαρμογές μπορεί να έχουμε επιφάνειες που μπορούν να προσκολούνται DNA ή κύτταρα πάνω τους και μετά με κάποιο εξωτερικό ερέθισμα να απομακρύνονται από μια συγκεκριμένη επιφάνεια. Αυτό που είναι πολύ επιθυμητό είναι να μπορούμε να συνδυάσουμε επιφάνειες που να αποκρίνονται σε περισσότερα από ένα ερεθίσματα. Δηλαδή να μπορείς να το φωτίζεις με κάποια συγκεκριμένη ακτινοβολία και να γίνεται για παράδειγμα υδρόφυλλη, να το θερμαίνεις, να γίνεται υδρόφοβο και ούτω καθεξής. Επιφάνειες οι οποίες να μας δώσουν αυτό που λέγεται multifunctionality, δηλαδή απόκριση σε πολλαπλά εξωτερικά ερεθίσματα.